Αλλάζουμε κλίμα και πάμε στην είδηση που κυριαρχεί σε όλα τα ταμπλόιντ. Ο λόγος για το γάμο της Britney Spears με τον αγαπημένο της Sam Axaris ήταν επεισοδιακός και ασυνήθιστος, αφού στο σπίτι της τραγουδίστριας όπου γινόταν η τελετή, εισέβαλε ο πρώην σύζυγός της. Ο άνδρας τελικά συνελήφθη, χωρίς να καταφέρει όμως να διαλύσει το γάμο. Αυτός ο άνδρας προσπαθεί να φτάσει στο χώρο που παντρεύεται η Britney Spears και μεταδίδει την προσπάθειά του ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Hey, where's Britney at? Hey, tell me the truth. Where's Britney at? Britney, Britney. Είναι ο πρώην σύζυγος της τραγουδίστριας που την ψάχνει απεγνωσμένα, θέλοντας να καταστρέψει τον γάμο της. It's not Alexander. First husband. I'm here to crash the wedding, bro. Ρωτά όποιον βρει μπροστά του για την Britney Spears, ενημερώνοντάς τους ότι σκοπός του είναι η Britney να μην παντρευτεί. Who are you? Michael. Michael, that's Michael, guys. It's Jason. First husband, here to crash it. No, my name's Jason Alexander. Britney invited me here. Britney Spears invited me here. She's my first wife, my only wife. I'm her first husband. I'm here to crash the wedding. Ο Jason Alexander ήταν ο πρώτος σύζυγος της Britney Spears και παιδικός της φίλος. Ωστόσο, ο γάμος τους είχε διαρκέσει μόλις 55 ώρες το 2004. Ο Αλεξάνδερ συνελήφθη καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν ότι εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από άλλη κομιτεία. Παρόλη την αναστάτωση, Britney Spears και Sam Asghari παντρεύτηκαν. Η τελετή έγινε σε πολύ στενό κύκλο στο σπίτι του ζευγαριού στο Λος Άντζελες. Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα λιτό νηφικό διεθνούς οίκου, ενώ το σπίτι στολίστηκε με αμέτρητα αρρώστρια δάφυλλα. Εννέα στους 10 θανάτους από COVID αφορούν συμπολίτες μας άνω των 60 ετών. Το εμβόλιο μειώνει έως 20 φορές τον κίνδυνο διασωλήνωσης και θανάτου. Εμβολιαζόμαστε για μας και για τους συνανθρώπους μας.